10 χρόνια ζωή συμπλήρωσε η Ανοπέα Τραπός. Έτσι, ο φετινός αγώνας ορεινού τρεξίματος που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 5 Μαΐου είχε επαιτειακό χαρακτήρα. Αθλητές και αθλήτριες από όλη την Ελλάδα συμμετείχαν στη διοργάνωση του Συλλόγου Δρομέων Φθιότητας Τραχίνα υπό την αιγίδα του Δήμου Λαμιαίων. Η διαδρομή είχε μήκος 15,2 χιλιόμετρα σε μονοπάτια του Καλλίδρου Μόρους μέσα σε ένα καταπληκτικό τοπίο, ειδικά αυτή την εποχή. Η εκκίνηση του αγώνα δόθηκε σε υψόμετρο 630 μέτρων δίπλα από την Ιερά Μονή Δαμάστας και ο τερματισμός έγινε στον προάβλιο χώρο του Κέντρου Ιστορικής Ενημέρωσης Θερμοπυλών. Νικητής του αγώνα ήταν ο Γιώργος Λουφέκης, με χρόνο 1 ώρα 9 λεπτά και 51 δευτερόλεπτα. Πρώτη στις γυναίκες τερμάτισε η Μαρία Ξάνθη σε 1 ώρα 34 λεπτά και 48 δευτερόλεπτα. Ήταν ωραίος αγώνας. Πολύ ωραία προσπάθεια από την κοινωνία, από την τοπική κοινωνία. Τα παιδιά τα ξέρω χρόνια εγώ, τον Λουκά τον Πρατήλα, τον Γιάννη τον Κούτσικο. Και ήταν πολύ ωραία διοργάνωση. Είναι η πρώτη φορά, με καλέσανε τα παιδιά και ήρθα. Δεν μπορείς να μην τιμήσεις ευγενικούς ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν για το χώρο. Και κάνουν πολύ συντονισμένη προσπάθεια και σίγουρα θα έρθω και του χρόνου. Θα κάνω μια αφιέρωση στο γιο μου, ο οποίος γιορτάζει σήμερα. Και επίσης η ομάδα μου, η Ελκρού, θέλω να πω ευχαριστώ και στον προπονητή μου, τον Γιώργο το Λουφέκη. Ωραίος αγώνας και θα ξαναέρθουμε. Έχετε ξανάρθει, είναι η πρώτη χρονιά που έρχομαι και ήταν πάρα πολύ ωραία. Και η σηματοδότηση φοβερή, δεν χάσαμε καθόλου το δρόμο. Εντάξει, οι δυσκολίες που είχε με τη λάσπη δεν μας φόβησε. Έτσι κι αλλιώς το βουνό τα έχει αυτά, το ξέρουμε. Πολύ ωραίος αγώνας. Σε μια καταπληκτική μέρα θα έλεγα, μας θύμισαν πάνω από 350 αθλητές. Αριθμός ρεκόρ για τη διοργάνωση αυτή. Μια εξαιρετική μέρα δρομική.